Κουσεύουμε εμείς εδώ μεταξύ. Γυρίσαμε το πρώτο μας διαλυματάκι. Μέρα μεσημέρι live. Εσείς στον καναπέ δεν τα λέγατε όση ώρα είχε διαφημίσεις? Και εμείς τα λέγαμε. Είμαστε με τον Άρη. Έχει τελειώσει και έχει κάνει μία μικρή πριντσέσα την Αναστασία μας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο. Κουκλίτσα ζωγραφιστή. Πάρα πολύ ωραίο. Και όσο εμείς θα πηγαίνουμε, γιατί το συζητούσαμε εδώ πέρα, γιατί θα κάνει τη Γεωργία. Μπείτε και στο www.maldazakishair.gr να δείτε όλες τις ιδέες, τις προτάσεις και τα trends που προτείνει ο Άρης, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι επικρατεί στον χώρο των μαλλιών. Άρη μου, θα πάμε τώρα στην Γεωργία. Ήμασταν στο wet look και τι μπορείτε να κάνετε? Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι πήγαμε μπάνιο, mm-hmm, και ότι γυρίσαμε σπίτι και έχουμε γραφείο το απόγευμα. Mm-hmm. Τι κάνουμε? Ωραία. Με παίρνει το τηλέφωνο. Και έρχομαι κατοίκον. Πώς φαίνεται? Καλό, ε? Πολύ ωραίο. Λοιπόν, βάζουμε τα λούζουμε καλά, τα ξεμπερδεύουμε πολύ καλά. Έτσι. Και μετά βάζουμε αφρό. Εμείς βέβαια τον αφρό τώρα τον έχουμε βάλει τουλάχιστον μισή ώρα. Έτσι. Και έχει λίγο, έχουμε στεγνώσει, έχουμε ταμπονάρει καλά τα μαλλιά. Και έχουμε βάλει τον αφρό από πάνω. Αυτό το wet look, τι διαφορά στο αποτέλεσμα φέρνει ο αφρός από το gel? Ο αφρός είναι πιο μαλακός από το gel. Το gel είναι σκληρό. Mm. Έχει πιο δυνατό κράτημα και στεγνώνει σχεδόν αμέσως μέσα σε 5 λεπτά, έχει σταθεροποιηθεί. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση με τον αφρό μπορούμε να τα δουλέψουμε τα μαλλιά. Γι' αυτό δηλαδή προτείνω το wet look αφρός και όχι gel. Μάλιστα. Λοιπόν, τενίζουμε εδώ. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές, πάρα πολλές. Εγώ θα κάνω μία ή δύο από αυτές ανάλογα στον χρόνο που διαθέτουμε. Έτσι. Τα χτενίζουμε καλά τα μαλλιά, να μην μας φουσκώνουν από διάφορα σημεία, όπως βλέπουμε εδώ. Έτσι. Και τα γυρίζουμε κυκλικά. Ωραία. Έχουμε διάφορα αξεσουάρ εδώ να βάλουμε. Αυτά είναι, δεν έχω βάλει λάστιχο, έτσι, υπόψη. Όπως είναι πιασμένα τα μαλλιά. Όπως είναι πιασμένα. Τα έσφιξες λίγο. Τα έσφιξα λίγο. Τα γύρισε, ναι, 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 για να έχουν αυτή τη στριμμένα, να είναι στριμμένα. Ναι. Περίεργα. Στριφτά. Στριφτά, όχι. Στριφτά, όχι στριμμένα. Λοιπόν, ξεκινάω εγώ βάζοντας εδώ τώρα τις φουρκέτες. Με έχει παρεξενιά αυτά τα μαλλιά σου, Γεωργία, σήμερα. Και βάζουμε φουρκέτες. Έτσι, εδώ μπορούμε να βάλουμε φουρκέτες όσες θέλουμε. Δεν φαίνεται κιόλας και στέκεται μετά μόνο. Ναι, και έχουμε αποφύγει το λάστιχο το οποίο τραβάει και τα μαλλιά και τα ταλαιπωρεί. Γεωργία, όλα καλά? Ναι. Ωραία. Και έχουμε δημιουργήσει κάτι γρήγορο χωρίς ουσιαστικά να μπει στη διαδικασία πώς θα το βγάλω, θα σπάσω τα μαλλιά μου, θα κάνω ψαλίδα κτλ. Κτλ. Ναι. Αυτό είναι μια σαν γρήγορη. Πάρα πολύ ωραία. Από τη θάλασσα, καλά λέει η Μαρία. Γρήγορη. Αλλάζεται ρούχα. Έτσι. Έτσι. Αυτό. Και βάζετε το κουστούμι σας, το σακάκι σας, μια χαρά και είσαστε σούπερ για το γραφείο. Τι καλό! Έτσι. Τι είναι αυτό? Περίμενε, περίμενε. Θέλω να δημιουργήσω το επόμενο. Πώς φαίνεται? Τι είναι αυτό, μπομπάρι? Το μπομπάρι, ναι. Ξέρεις τι είναι αυτό? Το βάζεις τα μαλλιά και μετά το τυλίγεις γύρω-γύρω με μαλλιά και νομίζουν όλοι ότι είναι τα μαλλιά σου από κάτω, που είναι τόσα πολλά και κάνεις ένα κότσο τόσο. Μ' αρέσει αυτό. Ωραίο. Έχετε ενδιαφέρον του, ε? Φέρνεις κι άλλα τέτοια, ε? Φέρνω πολλά. Έχεις κάτι που βγάζει και μαλλιά εδώ? Έχω πολλές λύσεις. Εγώ έχω βρει τον τρόπο τα λίγα μου μαλλιά να τα κάνω πλούσιο κότσο. Και εγώ έχω μια αποκριάτικη αφρικάνικη περούκα. Άμα ζοριστώ το παιδί μου, τη βάζω. Ο καθένας έχει τον πόνο του σε αυτή την εκπομπή. Μένουν 5 τρίχες. Περιέργως υπάρχει λύση όμως. Λίγα μαλλιά, πολύ λίγα. Πάρα πολύ λίγα, ο Άρης ξέρει. Πολύ λεπτή τρίχα. Τι να πω, να σας πω τον πόνο μου στο μέρα μεσημέρι. Λοιπόν, τώρα προτείνουμε το δεύτερο σχέδιο για βρεγμένα μαλλιά. Για το καλοκαίρι, για γρήγορες λύσεις. Απλές ιδέες με τις οποίες μπορείς να καλά στείλεις. Έλα καλά, εγώ να μην γυρίσεις, θα πάθεις σε τέτοιο. Σκοπάθεια. Ωραία, εγώ τώρα το γύρισα στο πλάι λίγο, ναι. Α, και στο πλάι είναι ωραίο. Ναι, το γύρισα λίγο στο πλάι. Θα βάλω... Είναι μόδα αυτό το πλάι τώρα τελευταία, Άρια. Είναι ένα εναλλακτικό χτένισμα, έτσι, δεν είναι το μοναδικό. Βλέπω και τις παρουσιάστρες στις εφήσιμες εμφανίσεις σους, όλες από το πλάι, δηλαδή, κοντεύουν να πάθουν... Πώς ναι, το λέει αυτό? Υπάρχει ένα θέμα. Σήξη. Ναι. Εδώ συνέχεια. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάλι λάστιχο, ναι. Και ξεκινάω λοιπόν εγώ. Ακόμα και, αν... ναι. Ακόμα και αν είναι τα μαλλιά της, μπορώ να το τεντώσω κι άλλο να θέλω, δεν θέλω να την ταλαιπωρήσω τώρα. Ακόμα και είναι βρεγμένα, το βάζουμε μέσα αυτό. Ωραία. Και το πιάνουμε με διάφορα, με τα προηγούμενα που είχαμε, τις φουρκέτες. Βέβαια εδώ έχουμε ένα θέμα, γιατί το μπομπάρι μπαίνει συνήθως σε στεγνά μαλλιά και κρύβει την ύπαρξή του. Λίγο τα, άμα τα κρεπάρεις και λίγο, ε. Ναι, εδώ τώρα θέλει προσοχή.
Ουσιαστικά δηλαδή θα έπρεπε ίσως να έχει στεγνώσει, να έχει στεγνώσει λίγο το μαλλί εδώ, ενώ είναι αυτό βρεγμένο. Έτσι. Έχω βάλει εγώ τα διάφορα και έχω πιάσει τα μαλλιά. Ναι. Και μετά αυτό εδώ μπορώ και το ανοίγω. Να το χτενίσω. Το ανοίγω πάνω στο μπομπάρι. Έτσι δεν φαίνεται. Μπορώ να το κάνω και σε δύο κομμάτια και σε πολύ περισσότερα. Και το παίρνω από πάνω και το κυκλίζω και το είναι εκεί. Τμήματα-τμήματα, δηλαδή διαδοχικά. Και ουσιαστικά το καλύπτει. Έτσι. Καλύπτουμε, ναι. Φαίνεται βασικά σαν είναι ένα πολύ ωραίο χτένισμα, έτσι. Μπαλαρινέ. Ναι, μπορεί να το πει και αυτό. Το οποίο όμω, να σου πω Παντελή, η αλήθεια είναι ότι πολλέ γυναίκε του αρέσει. Το έχω το δει. Το καλοκαίρι, ναι, φοριέται πολύ. Πάρα πολύ. Είναι και στιλάτο και πρακτικό. Ναι. Παιδί μου, γενικά ο κότσο πίσω. Κάνε μια μέρα μπαλαρινέ κι εσύ. Μία και δύο τα έχω κάνει. Τα έχει κάνει, ε. Ναι. Δεν με προσέχει καθόλου, Παντελή. Ωραία, εσύ, όταν έχω δεν δίνει ανθρώπους... καθόλου καμία σημασία στο απέναντί στάλι. Μου, του παρατηρώ. Εσένα που σε έχω δίπλα μου. Δεν προλαβαίνω να σε δω. Πόσο αλήθεια είναι αυτό όμως, ε. Ναι. Αυτούς που έχουμε δίπλα δεν τους βλέπουμε, αλλά αυτούς που έχουμε μακριά τους βλέπουμε περισσότερο. Εσύ του δίνεις άλλη προέκταση τώρα. Σε πιάνω εγώ εσένα γιατί είσαι της φιλοσοφίας κι εσύ. Αλλά ναι. Εν πάση περιπτώσει το γυρίζουμε εδώ μέσα και το γυρίζουμε όλα περιμετρικά. Ναι. Και το βλέπουμε ότι το κάνεις με διαδοχικά. Τέτοια λεπτομέρεια που να εφάπτει ακριβώς. Ναι, στο... όσο γίνεται για να φαίνεται πιο ωραίο, πιο όμορφο. Οπότε θα βάλεις καλέ. Ναι, αυτό είναι τώρα. Περίμενε, μισό λεπτό. Κάτι θα βρει αυτό. Κοίτα, τώρα θα πολύ το αφήσουμε. Θα το δουλέψουμε τώρα αυτό. Μπορεί να το αφήσουμε. Θα συμπληρώσουμε μετά, ας πούμε. Ξέρεις, από τους οπερατέρ, ο μόνος που θα μπορούσε να το κάνει αυτό από άποψη μαλλιών είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη. Μόνο που ο Δημήτρης δεν θα χρειαζόταν μπομπάρι. Θα το είχε. Το μαλλί του είναι. Και ο Γκώδης και, και ο Κώστας, ο σκηνοθέτης μας. Και ο Κώστας. Δώστε μας και εμάς λίγα μαλλιά, βρε παιδιά. Και το βλέπουμε ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά. Έχει τη λοξή την κλίση. Βλέπω ότι το έχεις πάει γίνει... και χαμηλά και μπράβο, λοξά. Αυτό πήγα να σου πω. Αν γίνει λίγο πιο χαμηλά εδώ, λίγο κάτω από τα αυτή, είναι ωραίο. Σπανιόλης μπορείς να το πας. Πολύ ωραίο. Που θες μπορείς να το πας. Δεν έχει δηλαδή λόγο να είναι μόνο στο ένα σημείο. Μπορεί να πάει παντού. Ωραία. Εδώ μας λείπονται κάποια μαλλιά. Θα, πάρω κάπου... θα γυρίσεις αυτά να τα πας από εδώ. Θα σου πω, εάν ήμουν στο κομμωτήριο τώρα, θα έπαιρνα κάποια μαλλιά πρόσθετα που έχω να τα βάλω από εδώ πέρα πάνω. Πάντως, σαν γενική εικόνα και αίσθηση, αυτό είναι, έτσι. Πάντως, για μια κυρία που θέλει να τα φτιάξει σπίτι της μόνη της, αν είναι στεγνά, απλώνονται πιο εύκολα οι άρη. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Γιατί τα έχω κάνει και εγώ δηλαδή, έτσι και όντως γίνεται πιο εύκολα. Είναι από τα αγαπημένα χτενίσματα των γυναικών, γιατί κυκλοφορεί πάρα πολύ και είναι διαφορετικό, έτσι. Είναι στιλάτο, είναι πολύ ωραίο. Ναι, είναι διαφορετικό. Και είναι και αυτά τα μαξι φορέματα τώρα που θα φοράτε στο καλοκαίρι, που είναι πολύ στη μόδα, έτσι. Που ταιριάζει απόλυτα. Και είναι και πολύ συχνά το βλέπεις αυτό και σε νυφικά χτενίσματα. Απλό και όμορφο. Ναι, γιατί και δεν προβληματίζει την νύφη μετά τη βραδιά της. Όχι, αρέσει. Και γενικά είναι πιο λιτό και ο κόσμος έχει γυρίσει, έτσι, επιστρέψει λίγο σε πιο απέριτα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η δεύτερη εναλλακτική που προτείνει ο Άρης μας για wet look και πώς να δώσετε ένα σχήμα και ένα σχέδιο στα μαλλιά σας για το καλοκαίρι. Wet look και επίσημο wet look. Επίσημο wet look ακριβώς. Ωραία. Για άστε να τη δούμε λίγο. Ωραία. Ωραιότατα. Πάρα. Κάνε μας μια φούρλα, μωρέ στη Γεωργία. Λίγο. Θα μας λείπει εκεί μια τρυπίτσα, αλλά δεν πειράζει. Θα τη... Ωραίο είναι, ωραίο. Αν είχαμε χρόνο, θα την έφτιαχνε καλύτερα. Μ' αρέσει πολύ. Και τη πάλι. Είσαι από τη θάλασσα. Μα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα. Την επόμενη Τρίτη περιμένουμε τα. Τι θα μας δείξει την επόμενη Τρίτη. Μην το πει. Όχι, θα μας πει κάτι καλό. Θα το σκεφτούμε όλοι μαζί. Ευχαριστούμε και τη Γεωργία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και την Αναστασία. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Περιμένουμε την επόμενη Τρίτη γιατί τώρα οι γυναίκες το ψάχνουν λίγο περισσότερο με τα μαλλιά τους λόγω εποχής. Εμείς θα πάμε να αλλάξουμε ενότητα, να δούμε την κάρτα μας που θα μας βάλει στην ενότητα για το παιδί γιατί, και τους γονείς. Γιατί η Τρίτη είναι σήμερα και έχουμε την παιδίατρό μας κοντά μας, Καραδοκή. Την Φωτεινή, τη Φιλιούση, για να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εδώ είμαστε.
είμαστε. Γυρίσαμε εδώ στη σωστή γνωστή μας θέση. Όμορφη ανοιξιά. Είμαστε ασορτή σήμερα. Ναι, είστε ασορτή. Βάλαμε θες τις γόβες μου. Όχι, πάνε πολύ οι κόκκινες που φοράς. Είναι πολύ μόδα να αλλάζεις, να συνδυάζεις χρώματα. Πολύ ωραία. Φωτεινή, τι κάνεις, πώς πέρασες τις γιορτές? Πάρα πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, οικογενειακά, ήσυχα. Κάναμε και μια εκδρομούλα στο εξωτερικό. Α, πήγατε εξωτερικό με τα παιδιά. Τέλεια, μπράβο. Ό,τι καλύτερο. Σήμερα είπαμε να πιάσουμε ένα θέμα. Πολύ άγχος έχουν οι νέοι γονείς. Αυτό όμως δεν έχει να μην, μωρέ. Ναι, αλλά αυτό που έχει σημασία και το λέγαμε πριν και με τη Φωτεινή, δεν είναι μόνο το άγχος και η ψυχολογία του γονιού, γιατί υπάρχει και μια πραγματικότητα. Η άγνοια. Το πρακτικό κομμάτι, ναι, που δεν γνωρίζει. Ναι. Δυστυχώς δεν πάμε κάπου να μάθουμε πώς θα γίνουμε γονείς. Όχι πώς θα χειριστούμε τα παιδιά μας και ποια είναι το καλό και το κακό, αλλά γενικά πώς θα τα φροντίσουμε σωστά. Υπάρχουν διάφοροι οδηγοί βέβαια. Έτσι, εμείς θέλουμε να σε φέρουμε εδώ, μας τα πεις ζωντανά. Λοιπόν, εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι σκηνές όπως οι προηγούμενες πρέπει λίγο να ξεχαστούν. Δηλαδή, οι νέοι γονείς, αυτό που χάνεται και που δυστυχώς δεν δέχονται να αποδεχτούν είναι η ελευθερία. Αυτή η ελευθερία του να διαθέτω το χρόνο μου και τη μέρα μου όπως εγώ θέλω, όποτε εγώ θέλω. Mm. Αυτό είναι η πιο μεγάλη για μένα αλήθεια που και στο ιατρείο, αν θέλεις, την εξασκώ και τους προετοιμάζω λέγοντάς τους ότι έρχεται αυτή η βασική αλλαγή στη ζωή σας. Οπότε, αν την αποδεχτείς την αλλαγή αυτή, για την αρχή τουλάχιστον, σύντομα μπορείς να επανέλθεις στην προηγούμενη κατάσταση. Αν δεν την αποδεχτείς και πας κόντρα στην αλλαγή αυτή, θα σου βγει σε κακό. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή είναι η πιο μεγάλη αλλαγή που γίνεται. Το κόψιμο της ελευθερίας και του απόλυτου ελέγχου της ζωής σου. Είναι δυνατό κάποιος να αποφασίζει, γιατί εντάξει, υπάρχουν ακόμα παιδιά που προκύπτουν. Υπάρχουν ακόμα παιδιά που προκύπτουν, αλλά υπάρχουν. Είναι πολύ πιο συχνό πια. Είναι πολύ πιο συχνό πλέον. Είναι μια συνειδητή απόφαση του ζευγαριού. Δεν ξέρουμε ότι κάποιες ελευθερίες μας θα σταματήσουν. Όχι, ρε Μαρία, δεν το ξέρουν. Μα δεν ξέρεις ότι θα ξυπνήσεις τη νύχτα, δεν ξέρεις ότι μπορείς να βγει. Το ξέρεις, αλλά μπορεί να μην σ' αρέσει και να θες ένα δύο μήνες. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά η γνώση από αυτό που ζεις. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και το λέω αυτό μόνο και από την προσωπική μου εμπειρία, ότι αυτό που διαβάζεις ή έχεις ακούσει έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το να το ζεις. Από την άλλη όμως, όταν το γνωρίζεις, θεωρώ ότι όταν προετοιμάζεσαι από πριν, αποδέχεσαι καλύτερα μια κατάσταση από ότι αν ξαφνικά σου ήρθε ουρανοκατέβατη. Και φυσικά διαφέρει πάρα πολύ η συμπεριφορά του κάθε μωρού και του κάθε γονιού. Δηλαδή, ο χαρακτήρας του κάθε μωρού και ο χαρακτήρας του κάθε γονιού βγαίνει στο μεγάλο μάτι. Από την εμπειρία σου και από αυτά τις πρώτες επισκέψεις των νέων γονέων που έρχονται. Και ουσιαστικά έρχεσαι σε επαφή με τα πρώτα μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Στατιστικά, ποιο είναι αυτό που σου λένε, για το οποίο σου διαμαρτύρονται περισσότερο? Το ίδιο είναι για γυναίκες και άντρες? Κοίταξε, οι πιο πολλοί γυναίκες, γιατί αυτές έχουν τη βασική φροντίδα. Εκεί πέφτει το βάρος. Εκεί πέφτει το βάρος, αν και υπάρχουν όλο και πιο μεγάλο ποσοστό γονιών, μπαμπάδων, που πραγματικά είναι δίπλα στη μαμά, δίπλα στο μωρό και βοηθάνε πάρα πολύ ουσιαστικά. Ναι. Πεθαίνω να βλέπω. Αυτό είναι, δηλαδή, ναι. Αυτό είναι λίγο μεγαλύτερο. Καλύτερο. Ναι, είναι λίγο μεγαλύτερο. Οπότε εδώ έρχονται οι καλές στιγμές. Οι πραγματικά δύσκολες στιγμές είναι όταν επιστρέφει το νεογέννητο από το μενευτήριο. Το μεγάλο μακελιό που λέγω γίνεται εκεί, οι πρώτες 40 μέρες, οι πρώτες 2 μήνες. Όπου τα δύο πιο μεγάλα προβλήματα είναι αν υπάρχει μητρικός θυλασμός, που ευτυχώς και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ υπάρχει που όλο στροφή. Και πιο μεγάλο ποσοστό γυναικών υπάρχει θυλάζουν στροφή. Πλέον. Και ξετινάζει το πρόγραμμα, ναι, της οικογένειας. Αυτό, αυτό. Υπάρχει δηλαδή μια δυσκολία να αποδεχτεί η γυναίκα ότι θα υπάρχει μια ζωή δίπλα της, η οποία ανά μισή ώρα, ανά μία ώρα, ανά ένα τέταρτο ζητάει τροφή. Αυτό το πράγμα πραγματικά ξετινάζει την ψυχολογία και τις δυνάμεις της νέας μαμάς. Εσύ, έχω ακούσει και περιστατικά όπου από την αϊπνία ο μπαμπάς ή η μαμά να βάζει το μπιμπερόνι σκαφέ 3 ώρα τη νύχτα. από κεκτημένη ταχύτητα ή από μπέρδεμα. Πολλά. Έχουν γίνει πολλά ατυχήματα. Είναι, ναι. Είναι το σήμα κατά τεθέν της νέας μαμάς και μπαμπά, η αϊπνία. Ναι, και έχω, δεν δηλαδή, έχω φωτογραφίες που είμαστε όλοι τα παιδιά εκεί και εγώ ήμουν στον καναπέ. Ναι, και το δεύτερο είναι ο ύπνος. Αυτό που είπες, ότι ο ύπνος, ο οποίος πραγματικά το πρώτο διάστημα είναι ένας γολγοθάς. Το βράδυ μετατρέπεται σε έναν αγώνα δρόμου με απίστευτες καταστάσεις, η αϊπνία, η κούραση, η ανασφάλεια, έφαγε, δεν έφαγε. Πόσο επικίνδυνο είναι για ένα μωράκι να τραυματιστεί με απλά καθημερινά πράγματα όσο το φροντίζουμε? Δηλαδή, θέλουμε να το κάνουμε το πρώτο του μπάνιο, θέλουμε να το αλλάξουμε και νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ εύθραυστο, φοβόμαστε να το αγγίξουμε. Ναι.
πόσο είναι αυτό στο μυαλό μας και πόσο είναι πραγματικό. Κοίταξε, Μαρία, στο μευτήριο, τουλάχιστον στο μευτήριο που εγώ συνεργάζομαι και τα τρία μευτήρια της πόλης μας, υπάρχει πραγματικά μια πολύ ευαίσθητη φροντίδα από τις ΜΕΕΣ. Ναι, μητρικό θυλασμό, τέλεια. Υπάρχει μια ιδιαίτερη φροντίδα. Οπότε, φεύγοντας η μαμά, θα λέγω ότι έχει εκπαιδευτεί κατά ένα μεγάλο ποσοστό και ο μπαμπάς για το πρώτο πιάσιμο, για το πρώτο μπανάκι. Τώρα, στην πορεία, βέβαια, η οδηγία που πάντα δίνουμε είναι ότι κάντε όσο πιο αργά μπορείτε. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε. Στην ανάγκη, αν μια μέρα είσαι κουρασμένη, είσαι ανασφαλής, μην το κάνεις μπάνιο. Δεν χαλάς ο κόσμος. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν θέλει βιασύνη. Θέλει γλύκα, θέλει ηρεμία, θέλει έτσι αποδοχή. Mm-hmm. Υπάρχει μωρό που ακουμπάει νερό πάνω του και τρελαίνεται. Υπάρχει μωρό που ακουμπάει νερό και του αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπεις μεγάλη διαφορά από μωρό σε μωρό στην αποδοχή κάποιων πραγμάτων. Τη ζέστη, του κρύου, του νερού. Άρα να αφουγκραζόμαστε και μπράβο, λίγο την αντίδραση του μωρού. Αυτό. Όχι λίγο, πολύ, Μαρία. Πολύ. Mm-hmm. Αυτό είναι το άλλο. Αυτό. Δεν τη φυσαυγουραζόμαστε. Όχι, γιατί από το άγχος μας να το κάνουμε σωστά δεν παρατηρούμε τις αντιδράσεις του. Και αυτό είναι πολύ νομίζω μεγάλο λάθος. Ναι, και αυτό που λες, αλλά το λέγαμε και χθες στο τηλέφωνο με τη Φωτεινή. Όταν λοιπόν για πρώτη φορά και για τον άντρα και για τη γυναίκα μπαίνει ένας νας τρίτος και είναι ένας καινούριος τρίτος, όχι ενήλικας, που δεν έχει τηλεκτική επικοινωνία να μιλήσει, να πει αυτό ένας που θέλει. Λόγος παραπάνω να τον έχεις ξεχάσει ή δεν ξέρεις ακόμα, το ξεκινάς από την αρχή, πώς είναι να μαθαίνω τις ανάγκες και να ακούω τις επιθυμίες του άλλου. Ναι. Και θες το χρόνο για να το καταλάβεις. Θέλεις χρόνο. Βέβαια το μωρό έχει τη γλώσσα του και μιλάει, λέει πράγματα. Και ομολογώ ότι υπάρχουν έτσι γονείς λίγο πιο κοντά στη φύση, λίγο πιο κοντά στην. Πιο φυσική, οι οποίοι θα λέγω ότι οι ίδιοι περιγράφουν το μωρό τους και καμιά φορά ρωτώντας με, τους κοιτάω και μου λένε μα έχουμε απαντήσει στο ερώτημά μας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνουν. Δηλαδή, και ρωτάνε. Μπράβο, δεν ρωτήσανε και τον εαυτό τους. Είναι αυτό που λέει ότι ο καλός ψυχολόγος ποιος είναι. Είναι αυτός ο οποίος όταν πας, λες. Και χωρίς να σου πει τίποτε, το βρίσκεις μόνος. Κατάλαβες τι σου είχε συμβεί. Κάτι άλλο που νομίζω ότι απασχολεί πάρα πολύ τους νέους γονείς και δεν το συνειδητοποιούν πάρα πολύ εύκολα, ακριβώς γιατί για να το κάνουν στο παιδί τους πρέπει να μπουν οι ίδιοι σε ένα πρόγραμμα, είναι η ρουτίνα, η μικρή ρουτίνα του παιδιού. Πόσο σημαντική είναι αυτή η μικρή ρουτίνα του παιδιού? Μαρία μου, είναι σημαντική. Απ' την άλλη, όμως, το πρώτο διάστημα είναι λίγο ακατόρθωτη. Και είναι αυτή η μεγάλη δυσκολία που έχουν οι γονείς να αποδεχτούν ότι το πρώτο 40ήμερο ή 2 μήνες υπάρχει πραγματικά μια μεγάλη καταστασία και στον ύπνο και στο φαγητό. Αν το αποδεχτούν αυτό οι γονείς και ακολουθήσουν το πρόγραμμα του μωρού, όποτε θέλω κοιμάμαι, όποτε θέλω ξυπνάω, όποτε θέλω τρώω, το μωρό πάρα πολύ γρήγορα θα μπει σε πρόγραμμα. Γιατί το βιολογικό μας ρολόι είναι σταθερισμένο. Πρωί ξυπνάμε, μεσημέρι τρώμε, κοιμόμαστε, απόγευμα. Δηλαδή υπάρχει ένα βιολογικό δεν ρολόι. Υπάρχουν μικρά πραγματάκια που μπορεί να το βοηθήσουν αυτό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, δημιουργούσα λίγο, ναι, ας πούμε, ναι, συνθήκες νύχτα στο μεσημέρι που ήθελα να κοιμηθούν. Ναι. Να μην έχει φως μες στο δωμάτιο. Δεν πιάνω πάντα όμως, Μαρία. Να κάνουν ένα μπανάκι να χαλαρώσουν. Ναι. Να είναι σταθερή η ώρα του φαγητού τους. Όλα αυτά ναι, αλλά βλέπεις τελικά ότι στην πορεία δεν ισχύουν για όλα τα μωράκια. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον θα έλεγα στην εκπομπή αυτή που κάνουμε τώρα ότι να απεγκλωβιστούμε από αυτά που υπάρχουν μέχρι τώρα, γιατί βλέπεις τελικά ότι η πιο μεγάλη αλήθεια είναι ότι αν μάθεις και ακούς τις ανάγκες του μωρού σου, θα σου οδηγήσουν αυτές το πρόγραμμα. Από ότι αν εσύ έχεις ένα πρόγραμμα. Αν τα μωρά σου είναι δύο και το κάθε άλλο. Το κάθε ένα έχει άλλες ανάγκες. Είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Να ακούσω δηλαδή τις ανάγκες του Αντώνη και τις ανάγκες του Γιώργου. Τα δίδυμα είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Γιατί εντωμεταξύ, πες το αυτό, Φωτεινή, αν ήξερε από μωρά, το μωρό την ώρα που πεινάει εκείνη τη στιγμή και είναι απίστευτο στα ωράρια του. Δηλαδή σε δύο ώρες λες θα βάλει σε δύο ώρες. Σε δύο ώρες δεν σε προετοιμάζει για κάτι. Οπότε εκείνη τη στιγμή δύο μωρά κλαίγαν ταυτόχρονα και θέλανε εκείνη τη στιγμή φαγητό. Ήταν το ίδιο, γιατί ας πούμε τα νύχια τα δικά μου, ο Ρέστης δεν είχε υπομονή να περιμένει όταν πίναγε, πίναγε τέλος. Πόλεμος. Σιρήνα. Ενώ η άλλη πιο. Η Δαλιδά ήταν υπομονετικό παιδάκι. Δηλαδή όταν την έπαιρνε είδηση ότι έχει ξυπνήσει, θα σε περίμενε να πας να φάει. Εσένα και τα δύο ανυπόμονα. Όταν ήταν μωρούλια, που ήταν το φαγητό τους τόσο έτσι τυπομοιημένο με τις ώρες, όταν ξυπνούσαν, έκλαιγαν αυτόματα για φαγητό. Η Μαρία θέλει βοήθεια. Δηλαδή, όποιοι έχουν δίδυμα θέλουν να φτιάξουν ένα δεύτερο χέρι. Δεν γίνεται. Απλά κάναμε ένα μικρό κολπάκι που δεν ξέρω αν βοηθάει όλους που έχουν δίδυμα, γιατί όλο και πιο πολλοί έχουν δίδυμα στις μέρες μας. Ο ένας κρατούσε το ένα να το ψηλό αποσχολήσει, να το κανακέψει, να μην κλαίει πάρα πολύ για να φάει. Το ένα, το καθυστερήσαμε μια-δυο φορές το ένα στο φαγητό του και του αλλάξαμε τις ώρες. Ναι, λίγο εκπαιδεύτηκε. Λίγο εκπαιδεύτηκε. Παρατείναμε δηλαδή κατά μισή ωρίτσα με μία ωρίτσα το φαγητό, κατά τρία τετάρτα, ώστε να προλαβαίνει ένας να μπορεί να ταΐσει και τα δύο μωρά όταν ήταν ένας μόνος στο σπίτι. Μια μικρή εκπαίδευση που δεν πιάνει πάντα, το λέω πάντα. Δεν πιάνει πάντα. Μάλιστα. Αυτά για δικές περιπτώσεις. Οπότε, μία άλλη ερώτηση δική μου. Έχω την αίσθηση ότι στα τελευταία, στα πιο σύγχρονα ζευγάρια,
Μοιράζονται και οι πατεράδες λίγο ρόλοι, παραπάνω το βάρος. Ναι, Παντελή, αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη πραγματικά έκβαση της νεότερης γενιάς γονιών. Η συμμετοχή του άντρα στο μεγάλο με το παιδιό, που ξεκινάει πραγματικά από το μευτήριο και βλέπει μια απίστευτη τρυφερότητα, συμμετοχή στο κομμάτι το πρακτικό, από την αλλαγή του μπάμπερ, από τον μπανάκι του μωρού, στο τάισμα του μωρού. Και επίσης μια πολύ μεγάλη συμμετοχή στη μητέρα που φυλάζει, στη φυλάουσα δηλαδή μητέρα, τη συμμετοχή του μπαμπά σε αυτά που χρειάζεται η μαμά που φυλάζει. Μια πραγματικά συμπαράσταση που είναι πάρα πολύ συγκινητική και πάρα πολύ αισιόδοξη, θα έλεγα. Πάρα πολύ αισιόδοξη και δένει και το ζευγάρι, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Δηλαδή, μια άλλη αλλαγή μεγάλη που θυμάσαι, λέγαμε και στο τηλέφωνο χθες. Ότι μπαίνει ένα τρίτο. Και πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή το ζευγάρι συνείδηση και κυρίως η μαμά, αυτή πατάει συνήθως, ότι το ζευγάρι παραμένει ο πύρνας της οικογένειας. Το παιδί γεννήθηκε για να φύγει από κοντά τους. Ο πυρήνας είναι το ζευγάρι. Αυτό είναι. Το παιδί το γεννάς και με το που κόβεται ο φάλος λόρος είναι κάτι ξεχωριστό από εσάς τους δυο. Ο πυρήνας όμως παραμένει το ζευγάρι που θα κάνει και άλλο παιδί, και άλλο παιδί θα γεράσει μαζί, θα πεθάνει μαζί και πάει λέγοντας. Πάντως, η ρομαντική έκβαση των ζευγαριών. Ναι, ρομαντικές. Για να πούμε αλλά... και το χαριτωμένο της υπόθεσης, γιατί αν παρακολουθούν νέοι γονείς δεν χρειάζεται να τρελαθείτε. Ορισμένα πράγματα μετά την πρώτη εβδομάδα γίνονται αυτοματοποιημένα. Είναι τόσο χαριτωμένο, γλυκό και εκπληκτικό και απίθανο. Εγώ που το έχω ζήσει στον αδερφό μου. Όταν το ζευγάρι μένει μόνο του και θυμάται την πρώτη περίοδο των περιπτώσεων. Και λέει, σε κάθονται στον καναπέ χαλαρά και λέει, θυμάσαι τότε. Και είναι κάτι, ξέρεις, που το βλέπουν πολύ πιο αποφορτισμένα και το χαίρονται. Ναι, γιατί μπορείς πλέον να διακομωδείς την ταλαιπωρία σου. Δεν κρατάει υπομονετικά 2 μήνες. Η μεγάλη ταλαιπωρία κρατάει με την αϊπνία, με το άστατο ωράριο, με τη φοβερή αλλαγή στη ζωή, κρατάει 2-3 μήνες. Πες μας αυτά που πρέπει να είναι προετοιμασμένο ένα ζευγάρι που σκέφτεται να κάνει μωρό. Ότι πρέπει να κλειστεί λίγο μέσα. Πρέπει να κλειστεί λίγο μέσα. Πρέπει να ξεχάσει η γυναίκα λίγο το λούσο, την περιποίηση. Απ' την άλλη όμως, έχω και γυναίκες οι οποίες παρόλα αυτά κατάφεραν να παραμένουν και λουσάτες και εκτενισμένες και περιποιημένες και στο γυμναστήριό τους. Δηλαδή, παίζει ρόλο στις κάθε γυναίκες ιδιοσυγκρασία. Και εκεί βλέπεις πολύ μεγάλη διαφοροποίηση. Και εγώ στη βουλευτική μου πάντα επιχειρώ να λέω αυτό, ότι προσπάθησα να κρατηθείτε σε αυτό που ήσουν πριν. Μπήκε με ένα παιδί, αλλά αυτό που ήμασταν δεν πάει να υφίσταται, δεν πάει να υπάρχει. Προστίθεται το παιδί, αλλά η ζωή μας, ο εαυτός μας. Στην παραμένουμε... πιο απλοϊκή του μορφή. Μπράβο, λίγο πιο απλά, λίγο πιο αφαιρετικά. Και με την πρώτη ευκαιρία αρχίζεις και βάζεις πάλι πράγματα. Βάζεις φίλους, βάζεις εξόδους, βάζεις το ποτό σου το βράδυ, βάζεις το μπάνιο σου. Απλώς μαζί με ένα μωρό όλα αυτά. Ναι. Καλά λέει, γιατί εγώ τώρα συνειδητοποιώ ότι το ξυλώνουν το πρόγραμμά τους, τις ανάγκες τους. Θεωρώντας ότι κάτι εντυπωσιακό και που είναι εντυπωσιακό έχει γίνει, αλλά δεν είναι αυτός τους. Και μετά από ένα μήνα, δύο λένε κουνάδια. Έχουν χαλάσει φιλίες, έχουν χαλάσει ζευγάρια, σχέσεις λόγω του παιδιού και είναι λυπηρό αυτό. Γιατί το παιδί έρχεται να συμπληρώσει την ευτυχία σου, όχι να σε. Μάλλον, ξέρεις τι, λέω κάτω που θα το πω πάντα, το λέω πάντα και στο ιατρείο, ότι μου το έχει πει μία ξένη κάποτε, ότι εσείς λέει οι Έλληνες, όταν γεννάτε ένα παιδί, κλείνεστε από τον κόσμο. Εμείς όταν γεννάμε ένα παιδί, ανοιγόμαστε στον κόσμο. Θέλοντας να πει ότι ο Ευρωπαίος κάνει πιο πολλά πράγματα με το παιδί του. Ενώ αντίθετα ο Έλληνας εγκλωβίζεται με το παιδί του μέσα στο σπίτι. Και όσο εγκλωβίζεσαι μέσα στο σπίτι, μετά ξέρεις, ο σκύλος τρώει την ουρά του, αυτό το πράγμα. Γύρω-γύρω όλοι, αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό μοιραίνει. Εξωτερήκευση. Εξωτερήκευση και έτσι λίγο, λίγη γενναιότητα και λίγη. Πώς το πάρει, παιδί με αυτό, πεποίθηση. Δηλαδή, να έχει 9 γονιών, είναι και λίγο φοβισμένοι, παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Διαβάζουν πάρα πολλά, ακούνε πάρα πολλά. Και είναι τρομοκρατημένοι. Είναι πιο συνειδητή και η αποφασή τους όμως. Και αυτό είναι, νομίζω ότι είναι. Αυτός είναι ο λόγος που βλέπεις το αποτέλεσμα που λες. Για πιο συνειδητούς μπαμπάδες, για πιο ζεστά ζευγάρια μεταξύ τους. Γιατί είναι συνειδητές αποφάσεις. Ναι. Και αυτό. Και αυτό και σίγουρα περνάει. Έτσι. Δηλαδή, εγώ βλέπω ότι 2-3 μήνες τέλος, μετά αρχίζει πραγματικά η ευτυχία. Ναι. Αντιμετωπίζετε τα προβλήματα, μην το δείτε γιγαντιαίο μπροστά σας. Και μετά χαίρεστε το παιδί σας και χωρίζετε χρόνους, δραστηριότητες και να δείτε που όλα μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα. Αυτό, απλά πράγματα. Τόσο απλά, ναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ απλά. Να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή, τι ωραίο θέμα. Εμένα μου άρεσε πολύ η φωτογραφία με το παιδί που είναι έτοιμο να μπει στο πλυντήριο πάλι. Δεν την είδα. Θα στη δείξω μετά. Ήταν έτοιμο να μπει στο πλυντήριο. Ναι, παιδί μου. Είναι, περνάνε τέτοια φάση. Λάκα. Λοιπόν, ωραία. Σε ευχαριστούμε. Ανάτο, δηλαδή. Έχουμε 2 γονείς στο κανάλι που έχουν τέτοιο ζήτημα. Που μπαίνει το παιδί στο πλυντήριο. Στο ένα μπαίνει του Μάριου του Παρασκάκη πρέπει να μπαίνει στο πλυντήριο. Και τη Ελένη Κωνσταντίνου έχει μεγάλη σχέση με το ψυγείο. Μπαίνει στο ψυγείο. Με τον καταψύκτη. Αν έφτανε το ψυγείο, θα πήγαινε στο ψυγείο. Αλλά δεν φτάνει ο Αλέξανδρος
το ψυγείο και πάει στην καταψύκτη. Και η Παρασκάκη να πάει στο πλυντήριο. Πάρα πολύ ωραία. Με τις οικειακές σκέψεις ένα θέμα. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Θα σε δούμε πάλι σε δύο εβδομάδες με πιο καλοκαιρινές θεματολογίες. Ναι, ναι, έχουμε το καλοκαίρι. Έχουμε ήλιο. Μπάλια, χαμός. Τσιμπήματα, όλα τα. Εμείς προχωράμε σε ένα ακόμα διαλυματάκι. Έτσι, να κάνουμε ένα δεύτερο διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.